Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας εδώ στους 101,5. Χαίρομαι γιατί με μια μουσική υποδέχομαι ένα δικό μου άνθρωπο εδώ στην εκπομπή σήμερα. Είναι η αρχισυντάκτρια, όπως σας είπα, της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης, που όμως σήμερα έρχεται με μια άλλη ιδιότητα. Έρχεται ως μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου της Νέας Ορεστιάδας. Στις 18 Μαΐου γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο η Διεθνής ημέρα μουσείων, με θέματα που αφορούν στα μουσεία αλλά και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το μουσείο της πόλης μας πάντα συμμετέχει γιορτάζοντας αυτήν την ημέρα, και περισσότερα θα μας πει η κυρία Βέρα Μαυρίδου επί του θέματος, γιατί ετοιμάζει γιορτή το μουσείο. Και είπαμε λίγο πριν για την ομιλία με την εκπαιδευτικό Σουλτάνα Αρβανιτάκη. Βέρα Μαυρίδου, καλώς όρισες και σ' ακούμε. Ευχαριστώ, Αναστασία. Μετά από καιρό τα λέμε ραδιοφωνικά. Ναι, ναι. Ή αλλιώς τα λέμε καθημερινά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου. Και θα επικοινωνήσω μια εκδήλωση που κάνει το μουσείο όπως κάθε χρονιά, όπως προείπες. Mm-hmm. Είναι η μέρα των μουσείων, παγκόσμια ημέρα. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, το ελληνικό τμήμα, το ICOM, κάθε χρόνο επιλέγει ένα θέμα. Mm-hmm. Για την Διεθνή Μέρα είναι τα μουσεία, η αειφορία και η ποιότητα ζωής φέτος. Και με ένα γεμάτο πρόγραμμα, μακάρι να μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός, θέλουμε να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα. Ήταν 18 του μήνα, αλλά συνήθως γίνεται Σαββατοκύριακο για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Οπότε 18 του μηνός κάναμε μια λιτή εκδήλωση μπροστά στο μουσείο, και τώρα θα κάνουμε την εκδήλωση όπως έχει καθιερωθεί στον αυλόγυρο της Εκκλησίας του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδόρων την Κυριακή, 7.30 ώρα. Τι θα δει ή τι θα ακούσει όποιος έρθει σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή τη γιορτή του μουσείου? Όπως είπες, Αναστασία, επιλέχθηκε φέτος, προτάθηκε μάλλον στην κυρία Σουλτάνα Αρβανιτάκη, διευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, το θέμα με το οποίο ασχολείται έτσι και αλλιώς με την αειφορία η κυρία Αρβανιτάκη. Θα κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για το θέμα αυτό, έτσι ώστε να δώσουμε το στίγμα της φετινής γιορτής των μουσείων. Αυτό είναι το κυρίως θέμα, αλλά συνήθως στις γιορτές αυτές έχουμε και άλλες εκδηλώσεις που πλαισιώνουν το θέμα αυτό. Συμπληρώνετε φέτος πάντα εσείς με ενδιαφέροντα θέματα τις γιορτές σας, και το χαιρόμαστε. Ναι, θέλουμε να καλύψουμε και ένα άλλο χρονικό ορόσημο, δηλαδή εκείνη την ημέρα θα ακουστεί και ένας θρυνός για τον Πόντο, επειδή είναι 19 Μαΐου, ήταν και η γενοκτονία. Mm-hmm. Θα ακουστούν και άλλα τραγουδία για την άλωση. Θέλω να πω ότι ο μήνας Μαΐος έχει πάρα πολλά ιστορικά σημεία, τα οποία έτσι ακροδηγώς τα καλύπτουμε. Mm-hmm. Θα έχουμε λοιπόν μετά από την ομιλία της κυρίας Αρβανιτάκη την εμφάνιση των δύο χοροδιών του μουσείου. Να πω ότι με χωράφια τον κύριο Βασίλη Παπαμιχαήλ. Το μουσείο εδώ και 30 χρόνια έχει την ενόργανη θρακική χοροδία, που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης και άλλα και όλης της Ελλάδας, κυρίως της Θράκης και της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Κωνσταντινούπολης. Φέτος έχει δημιουργηθεί, έχει ιδρυθεί μάλλον και μια νέα χοροδία που έχει τίτλο Ιφηγένεια, για ευνόητους λόγους το Ιφηγένεια. Mm-hmm. 100 χρόνια έχει γιορτάζει η Ορεστιάδα και τον πρώτο χρόνο γιορτάζει αυτή η πόλη. Η Ιφηγένεια επιλέχθηκε γιατί το σύμβολο της Ορεστιάδας είναι η Ιφηγένεια, η πόλη που θυσιάστηκε για να υπογραφεί μια συνθήκη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, οι δύο αυτές χοροδίες, η μία με ένα παραδοσιακό πρόγραμμα και η άλλη με ένα πιο έντεχνο πρόγραμμα, δηλαδή με τραγούδια του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη. Είναι και η πρώτη παρουσίαση που θα κάνει. Τέλεια. Και αποτελείται από κυρίως εκπαιδευτικούς και όχι μόνο μουσικούς. Θα αποδώσουν ένα πρόγραμμα και η χοροδία η παραδοσιακή και η χοροδία η νέα του μουσείου, η Ιφηγένεια. Και έχουμε την χαρά επίσης να φιλοξενούμε φέτος ένα πολύ φίλο του μουσείου, πολύ φίλο των χοροδιών, γιατί και ο ίδιος είναι χωράφιος, τον Πασχάλη του Λιγούδη, με τη χοροδία Φωνές της Θράκης, του Συλλόγου Ιστορικές Μνήμες και Παραδόσεις Αλεξανδρούπολης. Έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στα μουσεία γενικά και στην παράδοση. Έγινε η πρόταση, την αποδέχθηκε, και θα έρθουν από 30 έως 50 χοροδοί. Βέβαια εκεί σε αυτή τη χοροδία είναι και αρκετοί
Κορσιαδίτες που ζουν στην Αλεξανδρούπολη και θα παρουσιάσουν επίσης ένα πρόγραμμα έκπληξη για μας, δεν ξέρουμε ποιο, παραδοσιακό, πιο σύγχρονο. Θα είναι αυτό το χοροδιακό μέρος της εκδήλωσης. Όμως θα έχουμε κάθε φορά, το μουσείο συνεργάζεται και με ένα χορευτικό συγκρότημα, διαφορετικό κάθε φορά, δηλαδή με το Λύκειο Ελληνίδων, με συλλόγους γραβούς, με συλλόγους των χωριών. Φέτος επιλέχθηκε η στέγη ελληνικού λαϊκού πολιτισμού Ορεστιάδας, που έχει πρόεδρο και χορευδάσκαλο τον πολύ δραστήριο Άγγελο Νικολαίδη, και θα αποδώσει, θα χορέψει μια σειρά χωρών για να κλείσει η εκδήλωση χαρούμενα. Αυτό θα είναι κυρίως το πρόγραμμα. Μετά θα παρατεθεί ένας μπουφές για τα μέλη των χοροδιών που θα έρθουν τουλάχιστον οι φιλοξενούμενοι και θα ακολουθήσει χορός για όλους. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Μακάρι, όπως είπες, να μην χαλάσει ο καιρός. Άλλωστε, μας έχει συνηθίσει το Μουσείο της Πόλης μας σε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Όσες εκδηλώσεις φέρνουν την υπογραφή του. Κλείνοντας, θα ήθελα ως μέλος του Δέλτα Σίγμα και δραστήρια όπως είσαι εσύ και ακίνητη, θα ήθελα να σε ρωτήσω ή να μου πεις τη γνώμη σου για το ρόλο των μουσείων στο σήμερα, στη σύγχρονη ζωή, στην πόλη που ζούμε. Ναι. Τα μουσεία, κατά την άποψή μου, Αναστασία, και την άποψη όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύγχρονη αντίληψη για τα μουσεία, δεν είναι χώροι που είναι μόνο μουσιακοί, είναι ζωντανοί χώροι. Εμείς εδώ το αποδεικνύουμε στην Ορεστιάδα, γιατί το μουσείο ανήκει σε όλους και είναι πάρα πολλοί οι εθελοντές πέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο που βοηθάνε με κάθε τρόπο. Αυτό που κάνεις, ας πούμε, τώρα εσύ είναι βοήθεια. Είναι η ανάδειξη μιας εκδήλωσης. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που στηρίζουν το μουσείο. Το μουσείο λοιπόν σήμερα, αυτή την εποχή, είναι πολύ σημαντικό γιατί περνάει στα παιδιά με έναν διαδραστικό, σύγχρονο τρόπο την εικόνα της παράδοσης, της λαογραφίας, όχι με μια διάθεση ότι γυρίζουμε πίσω, αλλά στηριζόμαστε στο πίσω και προχωράμε μπροστά. Και αυτό το βλέπω όταν έρχονται σχολεία κυρίως, πόσο πιο ευαισθητοποιημένα φεύγουν τα παιδιά μετά την επίσκεψη του μουσείου, που δεν είναι απλώς μια ξενάκηση και μια επίσκεψη, αλλά είναι η συμμετοχή τους. Ναι, ναι. Αυτό μας είπε και η κυρία Σουλτάνα Αρμανιτσάκη. Δηλαδή αυτό που κάνουμε στο μουσείο, που κάνουν πολλά μουσεία, φαντάζομαι και εύχομαι να το κάνουν όλοι, όλα, είναι ότι δένουν το παλιό, το χθες με το σήμερα και δίνουν προοπτική για το αύριο. Αυτό. Και θα σου πω δύο λεπτά, αν δεν είσαι καθυστερό. Βέβαια. Το μουσείο κάνει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, πολλά. Ένα από αυτά είναι και το γνωρίζω τον τόπο μου. Λοιπόν, έγιναν τις τελευταίες μέρες κάποιες τέτοιες εκδρομές και είδαμε στα μάτια των παιδιών την έκπληξη ότι και ο τόπος μας έχει πράγματα. Δηλαδή έχει μια εξωστρέφεια το μουσείο που πάντοτε είναι για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την ιστορία μας, τη λαογραφία μας, το σήμερα και το αύριο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που κάνετε, Βέρα Μαυρίδου, σαν μουσείο, και επίσης εγώ θα έλεγα μήπως πρέπει να το ανοίξετε και να κάνετε για όλους και για τους ενήλικες και για συλλόγους, γιατί είναι ωραία να γνωρίζεις τον τόπο σου, ακόμα και αν είσαι μεγάλος, κάτι έχεις αφήσει στην άκρη ή κάπου δεν έχεις πάει. Είναι ανοιχτό για τους μεγάλους, συνήθως πηγαίνουν όμως οργανωμένα. Συλλογή και κυρίως στα σχολεία, γιατί οι δάσκαλοι είναι ένας είδος οδηγού. Βέβαια. Που είναι οδηγοί που προτρέχουν τα παιδιά. Όμως είναι ανοιχτή πράγματι, ανοιχτά όλα τα προγράμματα για όλους, ανάλογα με την ηλικία. Θέλω να πω όμως ότι το μουσείο έχει ποικίλους ρόλους. Έχει μια σύγχρονη ματιά στο σήμερα και στο αύριο. Δεν μένει στο παλιό. Φυσικά στηρίζεται στην παράδοση και στην ιστορία. Και αυτό το βλέπουμε και στα μάτια των επισκεπτών στην περιοχή που λένε «Μα η Ορεστιάδα δεν δείχνει να έχει ιστορία, είναι καινούργια πόλη». Το μουσείο λοιπόν δείχνει την ιστορία, αλλά δείχνει και την προσπάθεια που έγινε και όλη αυτή τη δυναμική που έβγαλε αυτή η πόλη, κάτι και της πόλης και της περιοχής, για να φτάσουμε στο σήμερα. Δηλαδή δίνει μια αισιοδοξία, μια ελπίδα. Δεν είναι κάτι στατικό. Εκεί θα επικεντρώνομαι εγώ. Στο ρόλο. Ναι. Έτσι νομίζω ότι είναι στο σήμερα τα μουσεία. Προστατεύουν μεν την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά απ' την άλλη πρέπει να δώσουν το ρυθμό των βημάτων στους νεότερους για το μέλλον. Και εσείς κάνετε πάρα πολύ δουλειά μέσα στα μουσεία. Χαίρομαι τόσο που τα είπαμε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση του μουσείου.
Και το χαίρεστε πάντα όταν έχει επιτυχία η εκδήλωσή σας, πάντα έχει επιτυχία. Ναι, και θα ήθελα και εγώ έτσι κλείνοντας να καλέσω όλους όσους θέλουν, η εκδήλωση θα έχει έτσι ένα πανηγυρικό χαρακτήρα, να έρθουνε, μακάρι να μας βοηθήσει ο καιρός, όλοι είναι καλεσμένοι. Το μουσείο και οι εκδηλώσεις του μουσείου ανήκουν σε όλους. Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που βρέξει, θα πάμε στην αίθουσα της εκκλησίας μέσα, βέβαια θα είναι λίγο πιο περιορισμένα, αλλά θα γίνει, δεν θα ακυρωθεί η εκδήλωση. Ωραία, ωραία. Θα γίνει εκεί και επειδή βρέχει και σταματάει, μπορεί, ας ελπίσουμε και αν βρέξει, να κρατήσει λίγο και για να λίγο, έξω. Για λίγο. Ναι. Βέρα Μαυρίδου, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση του μουσείου και ίσα άλλα με υγεία θα πω, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.